Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εισάγεται σήμερα η σύμβαση της συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Πακρίδια Τράπεζα εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων. Θα πάμε στην Εμμανουέλα Αργίτη, η οποία παρακολουθεί ακριβώς αυτήν την συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή. Είχαμε λοιπόν τοποθετήσεις από τους ειδικούς εισηγητές και μάλιστα βεβαίως υπήρξαν διαφορετικές τοποθετήσεις από τα κόμματα. Γιάννη, η συνεδρίαση ξεκίνησε σε ήπιους τόνους και αναμένεται να ανέβουν οι τόνοι αργότερα όταν θα τοποθετηθεί και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση. Μέχρι στιγμής έχουμε τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών, όπως είπες και εσύ, με τον Στέλιο Πέτσα από την πλευρά της πλειοψηφίας να χαρακτηρίζει εποφελή αυτή τη σύμβαση τόσο για την οικονομία όσο και για τους μετόχους αλλά και για τους καταθέτες. Όπως είπε ο κύριος Πέτσας, η συγχώνευση των δύο τραπεζών και η δημιουργία του πέμπτου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα είναι καθοριστική σημασία, καθώς αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου και των φορολογουμένων και των καταθετών. Ο κύριος Πέτσας αναφέρθηκε αναλυτικά στα ωφέλη αυτής της σύμβασης, αλλά και στους κινδύνους που αποσοβήθηκαν, με κυριότερο ενδεχόμενο αυτών του κουρέματος των καταθέσεων εφόσον δεν προχωρούσε αυτή η συγχώνευση. Τώρα είχαμε όμως και τον κύριο Καραμέρο, ναι. Ναι, απλώς ήθελα να ολοκληρώσω για τον κύριο Πέτσα λέγοντας ότι εκεί που εστίασε ήταν ότι θα υπήρχε αντίκτυπος, εάν δεν προχωρούσε η συγχώνευση, τόσο στην εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα όσο και προς την οικονομία. Για τον κύριο Καραμέρο, έχουμε την τοποθέτηση να έρχεται μετά τους υψηλούς τόνους που είδαμε χθες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, και να διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή την σύμβαση, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σύμβαση με περιορισμένη ισχύ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών της κυβέρνησης που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Και να επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί για την ολομέλεια. Από εκεί και πέρα είχαμε την τοποθέτηση του ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία του πέμπτου πυλώνα. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων για την ανταγωνιστικότητα που θα έρθει στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και για το τι θα γίνει με την ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας, της ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο κύριος Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, Εμμανουέλα. Εκφράζοντας επιφύλαξη, ενώ να σου πω ότι έχουν τοποθετηθεί κάθετα αντίθετα σε αυτή τη σύμβαση συγχώνευσης. Έχουν δηλώσει ήδη από τη συνεδρία της Επιτροπής ότι πρόκειται να καταψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Νέα Αριστερά και η Νίκη. Αυτή την ώρα τοποθετείται ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος μέχρι στιγμής κινείται και αυτός σε αρνητικό μήκος κύματος. Λοιπόν, Εμμανουέλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο σε σένα. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν οι εισηγητές και οι αγορητές των κομμάτων για το θέμα αυτό. Δύο τράπεζες με επιβαρυμένο παρελθόν, με σωρία κόκκινων δανείων στο παρόν και με αβέβαιο μέλλον, όχι μόνο διασώζονται, αλλά με την εισρωή κεφαλαίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μετασχηματίζονται σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος που θα λειτουργεί με πλήρως διαφανή ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη σύμβαση που έχουμε ενώπιον μας, απετράπησαν σοβαροί κινδύνοι και επιτυχάνονται σημαντικά ωφέλη. Είναι μικροπολιτική και έολη αυτή η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους εξής λόγους. Πρώτον, αγνοεί όλα τα ωφέλη που επέρχονται και τους κινδύνους που απετράπησαν και εκτέθηκαν παραπάνω. Δεύτερον, αποσιωπά τον εκμηδενισμό της συμμετοχής του Χουσού στην Attica Bank, 480 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν επέρχονταν η συμφωνία και κατέρρευε η τράπεζα. Το δημόσιο μέσω του Ταμείου έχει καταβάλει 950 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Τράπεζας Αττικής για να περιορίσει τελικά τη συμμετοχή του στο 35%. Μεθοδευμένα φέρνει η κυβέρνηση τη σύμβαση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό και με την απειλή της δαμόκλειου σπάθης του Bail-in για τους καταθέτες των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να συνενέσει σε αυτή τη συμφωνία. Και για να προλάβω οποιαδήποτε σπέκουλα της κυβέρνησης, θέλουμε νέες συστημικές και μη τράπεζες που θα σπάσουν το περιβάλλον του ολιγοπωλίου. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία του πέμπτου πυλώνα. Διότι εξηγένει, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε, δύο προβληματικές τράπεζες, δημιουργεί μια νέα υγιή τράπεζα και αυξάνει τον ανταγωνισμό. Όταν πρόκειται να διασωθούν οι τράπεζες, χάνει πάντα ο λαός. Μονά χάνουν τα νοικοκυριά. Ζυγά κερδίζουν οι τράπεζες. Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του δημοσίου στον τραπεζικό χώρο. Οι ιδιώτες της Πακρίτιας παίρνουν την πλειοψηφία, ενώ το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ παραμένει μειοψηφικός μέτοχος.
Λοιπόν, Εμμανουέλα, ακούσαμε τις τοποθετήσεις. Τώρα πάμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανάρτηση του εχθές επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό προσωπικά, κάνοντας μάλιστα λόγο για ιδιωτική τράπεζα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με δημόσιο χρήμα. Ο κύριος Κασελάκης στην ανάρτησή του εστίασε πραγματικά στο γεγονός της συνεισφοράς, της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη διάσωση και σε αυτή τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο τραπεζών, με το σκεπτικό ότι θα συμμετέχει με πολλά εκατομμύρια, ενώ την ίδια στιγμή θα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό που θα υπάρχει στο δημόσιο. Χαρακτηριστικά, ο κύριος Κασελάκης ανέφερε στην ανάρτησή του ότι πρόκειται για μια ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να δώσει ένα bank pass στο ιδιωτικό τραπεζικό σχήμα της Τράπεζας Αττικής για να καταλήξει λέγοντας καπιταλισμός των φύλων με χρηματοδότηση του δημοσίου. Σε αυτή την κριτική πρέπει να σου πω, απάντησε λίγο νωρίτερα ο Στέλιος Πέτσας ως εισηγητής της πλειοψηφίας, χαρακτηρίζοντάς την μικροπολιτική και έολη και ότι παραβλέπει τα θετικά που φέρνει αυτή η συμφωνία. Κλείνοντας, να σου πω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση στις επιτροπές και τις επόμενες μέρες, ενώ την Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια που θα συζητηθεί εκτενώς αυτό το νομοσχέδιο.